λοιπόν, Νίκη μου, είπαμε τα δυσάρεστα με την έναρξη δυστυχώς της εκπομπής. Προβληματιστήκαμε, συζητήσαμε τα του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Εκείνο εμπνέει αισιοδοξία, το προσφυγικό προβληματισμό. Εναλλαγές έχουμε. Εναλλαγές. Όμως να πάμε σε ευχάριστα. Mm-hmm. Είναι ώρα να ακούσουμε λοιπόν, και ευχάριστα. Θα πάμε στη Ρόδο και στον Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τον κύριο Γιάννη Φλεβάρη. Κύριε Φλεβάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο Αιγαίο μας. Με αφορμή τη συνάντηση που είχατε με τον Δήμαρχο Πάτμου, τον κύριο Στόικο, και συζητήσατε θέματα της αφαλάτωσης στο Μαράθι και της δημοπράτησης του σπουδαίου έργου που πρόκειται να γίνει στην Πάτμο για την αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Κάθε έργο, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της υδροοικονομίας που γίνεται στα νησιά μας, είναι σημαντικό. Πριν μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας, βλέπω τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως βέβαια και τις προσυνεδριακές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε δυνατά σχήματα, σύγχρονα σχήματα, στον χώρο αυτό το κρίσιμο που κάλυπτε το παλιό Πασόκ, που φυσικά ήταν ιδιαίτερα δυνατό στη Δωδεκάνησο, έτεινε σε ποσοστά της τάξης του 50%, και βέβαια έχει ανάγκη το πολιτικό μας σύστημα, τον εξυγχρονισμό, και φορείς πολιτικούς που ανανεώνονται ιδεολογικά, αλλά βέβαια και η ανανέωση να αφορά και πρόσωπα και πολιτικές, γιατί με βάση αυτά που έρχονται, θα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα με συνεργασίες κομμάτων. Αν δεν προκύψουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και με δεδομένο ότι έχουμε ένα νέο εκλογικό σύστημα ψηφισμένο που μπορεί να ακολουθήσει η απλή αναλογική, θα είναι πολύ κρίσιμες οι συνεργασίες αυτές για να έχει η χώρα μια ομαλή εξέλιξη, και πολύ περισσότερο το ζητάμε εμείς εδώ στα νησιά μας. Εδώ που είναι και Θερμοπύλες, αλλά το παρόν και το μέλλον της χώρας μας βρίσκεται εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο, που υπηρετούμε και ζούμε, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, και θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα υγιές πολιτικό σύστημα. Το ίδιο θα είχα να πω και για τις προσυνεδριακές συναντήσεις στη Νέα Δημοκρατία, καθώς είναι ένα θέμα ότι ναι μεν δικοματικό σύστημα, αλλά βέβαια με νέο αίμα, ανανέωση προσώπων, δυνατούς φορείς, αυτό έχω να πω, και πέραν από την κομματική ή πολιτική τοποθέτηση, είναι ζητούμενο να έχουμε πρακτικά, στην πράξη δηλαδή, ένα εξυγχρονισμό στην πολιτική ζωή. Mm-hmm. Πραγματικά το έχει ανάγκη ο τόπος αυτό. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, πηγαίνουμε πάμε τώρα λοιπόν στην Πάτμο, στα θέματα. Που, που είναι ένα νησί που πραγματικά στερήθηκε τις υπηρεσίες της αφαλάτωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κόστισε αυτή η εξέλιξη πολλά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, στην πατρίδα μας, μια χώρα που δοκιμάζεται σήμερα από την χρεοκοπία και την ύφεση, τα μνημόνια. Εν τούτης εμείς, μη προχωρώντας έργα αφαλάτωσης, σαν ελληνική κυβέρνηση, ελληνικές κυβερνήσεις, σχεδιασμός, είχαμε τη μεταφορά νερού με υδροφόρες, πράγμα που έφερνε ένα πολλαπλάσιο κόστος που βάρινε τον κρατικό προϋπολογισμό. Ολοκληρώθηκε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η αφαλάτωση της ίδιας της Πάτμου, και προχωράμε τώρα συνοδά έργα με πραγματικά τεράστιο όφελος, διαρκές συνεχές για την ίδια την πατρίδα μας, και φυσικά αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν κάπου αλλού σε μεγάλα έργα υποδομής. Θέλω να πω ότι τα μικρονήσια όπως το Μαράθι, που η ζωή εκεί εξαρτάται από το νερό, πρέπει να έχουμε σε πλήρη λειτουργία μικρές κλίμακες αφαλατώσεις, ούτως ώστε και νερό να υπάρχει, αλλά από την άλλη πλευρά να υπάρχει οικονομία. Γιατί ξέρετε, τι είναι τελικά νησί? Η έννοια του νησιού είναι ότι ένα κομμάτι ξηράς που βρέχεται από θάλασσα, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιας μορφής οικονομία. Είναι σπουδαία θέματα αυτά εθνικά, που πρέπει να τα υπηρετήσουμε, και βέβαια με
με πράξεις, με χαμηλούς τόνους, χωρίς πανηγυρισμούς ή τυμπανοκρουσίες, να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε Ανατολικό Αιγαίο, σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα, σε αυτό που λέμε ελληνισμός που ζει στα νησιά. Αυτό η είναι συνεργασία το σας, κύριε Φλεβάρη. Και νομίζω ότι πρακτικά θα προχωρήσει. Η συνεργασία σας, εγώ ήθελα να πω, με τον κύριο Δήμαρχο στην Πάτμο, σε ποιο σημείο, τι θέματα συζητήσετε, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτά τα έργα δηλαδή. Είχατε μια συνεργασία. Η αδειοδότηση προχωράει και θα λειτουργήσει την επόμενη τουριστική περίοδο. Η δημοπράτηση του ιδρευτικού δικτύου της Σκάλας Πάτμου ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολοκληρωθεί διαδικασία και με πολύ πρακτικά βήματα προχωράει αυτό το έργο. Αντικαθίσταται το παλιό ιδρευτικό δίκτυο και τοποθετείται νέο σύγχρονο δίκτυο στη Σκάλα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες. Επίσης έχουμε, και αυτό είναι το καινούριο, δύο προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου της Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την ένταξή του στο πρόγραμμα Αλίας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που έχει επαφή και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά μία αλλαγή που θα είναι σημαντική στο λιμένα της Πάτμου. Στο λιμένα της Πάτμου είναι ο προσύνομος μόλος. Ο προσύνομος μόλος που σε συνδυασμό με ένα κυκλικό κόμβο που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσουν μία άλλη όψη στο λιμάνι της Πάτμου και νομίζω ότι αυτά είναι έργα πνοής που με τη στήριξη της περιφέρειας μπορούν να δώσουν χρώμα στο όμορφο νησί μας και φυσικά να στηρίξουμε με υποδομές αυτό που έχουν ανάγκη τα νησιά. Ειδικά τα νησιά που δεν έχουν και το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσουν να υλοποιήσουν μόνα τους έργα, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα που φύγεται. Και ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό μόλις τελειώσει. Δομημένο το σύστημα, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή του 3852 του 2010 του νόμου που είναι ο γνωστός Καλλικράτης, όπου δημιουργήθηκαν μεγάλη σε έκταση, σε μάζα και μικρός αριθμός δήμων, αλλά δεν υπήρξε ιδιαίτερη μέρημνα ή κατ' εμέ καμία μέρημνα για νησιωτικούς δήμους. Δεν θα ξεχάσω που αν είχαμε το χρόνο μπορεί να σας το μεταφέρω πολύ σύντομα ένα πρακτικό παράδειγμα. Όταν εισήχθη αυτός ο νόμος του Καλλικράτη, ήρθε μια επιτροπή που ανά την Ελλάδα δημιουργούσε συναντήσεις και ενημέρωση των στελεχών της αυτοδιοίκησης, όπου συμμετείχα και εγώ. Έγινε μια συνάντηση στο ξενοδοχείο Park στη Ρόδο, όπου παρουσιάστηκε το μοντέλο του νέου Δήμου, του σύγχρονου, του Καλλικρατικού. Αφού παρακολούθησα μια ώρα τη συνάντηση, μας δόθηκε ο λόγος για ερωτήσεις. Έκανα μόνο μια ερώτηση. Δεν είδα πουθενά το μοντέλο του νησιωτικού Δήμου. Μήπως μπορείτε να μας το παρουσιάσετε? Και μου απάντησε εκεί ο εισηγητής και το πάνελ, δεν έχουμε μοντέλο νησιωτικού Δήμου, είναι ότι είναι και ο υπηρετικός Δήμος, αλλά θα εφαρμόζεται σε νησιά. Αυτό είναι λοιπόν ένα απλό παράδειγμα ότι δεν υπάρχει νησιωτικότητα, δεν υπήρξε μέρημνα και δεν υπάρχουν οι κρίσιμες υπηρεσίες να υπηρετούν 5 άνθρωποι, 5 ειδικοί τεχνικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, στα οικονομικά στελέχη για να τρέξουν τα θέματα αυτά σε επίπεδο μελετών και προώθησης των έργων. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα ήθελα να δώσουμε συνέχεια ένα λεπτό, εφόσον είναι και ολοκληρώσει όμως το θέμα με τα έργα. Με τα έργα τελειώσαμε. Έχεις τελειώσει, ωραία. Συνέχεια, λοιπόν, είναι έργο που θα τα δούμε εκεί να στέκουν στην Πάτμο. Και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί τα έργα δεν είναι λόγια. Είναι να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, να ολοκληρωθούν και να μείνουν στα νησιά. Και να πούμε ότι όσον αφορά στο Μαράθι, βέβαια ζει και από τον τουρισμό το Μαράθι και είναι απαραίτητο αυτό το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει τη αφαλάτωση. Δίκιο. Είναι η υποδομή στα μικρονήσια μας μια πνοή που σε συνδυασμό με τον τουρισμό και αυτό το ξεχωριστό τουριστικό προϊόν που είναι και μια ειδική θεματική τουρισμό, ενότητα να επισκεφτεί κανείς τα πολύ μικρά νησιά, είναι μια προσφορά στην εθνική οικονομία.
Πολύ γρήγορα λοιπόν, μια και μιλάμε για έργα, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για το πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών, το οποίο είχαμε σχολιάσει και με τον κύριο Γάκη πριν λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, στην εκπομπή μας, και μέσα από το οποίο δίδεται η δυνατότητα να μπορέσουν να προχωρούν σε μελέτες οι Δήμοι, με τη στήριξη βέβαια του προγράμματος αυτού, αλλά και να χρηματοδοτούνται οι μελέτες. Ποια είναι η δική σας άποψη, θα λύσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το νόμο του 16, όπου δεν μπορούσαν τα νησιά να κάνουν έργα? Έχω να είμαι επιφυλακτικός σε μεγαλεπίβολα σχέδια και χρηματοδοτήσεις που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα και πιο πολύ τα νησιά μας. Θα το κρίνουμε το μέτρο εκ του αποτελέσματος. Και βέβαια είναι θετικό. Δεν πρέπει ούτε είναι χρήσιμο να πω κάτι άλλο, ότι κάθε μέτρο και σχέδιο νησιωτικότητας είναι θετικό και πραγματικά βάζουμε εκεί μία υποσημείωση. Θα το δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη και ποια είναι πρακτικά τα μετρήσιμα μεγέθη, τα κρίσιμα έργα που πραγματοποιούνται στα νησιά με πραγματικούς αριθμούς στην πραγματική ζωή, για να μπορέσουμε να κρίνουμε εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος, όπως είπα, αν είναι αποδοτικό ή όχι, ή αν χρειάζεται ενίσχυση, που είναι αυτή μια πάγια θέση της περιφέρειας, ότι ένα σημαντικό μέγεθος του εθνικού πλούτου, της εθνικής οικονομίας, παράγεται στο Νότιο Αιγαίο και πρέπει να επιστρέφει πίσω. Πρέπει να επιστρέφει πίσω εκεί που παράγεται, με τη μορφή επενδύσεων σε όλα τα νησιά. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ για την απάντηση. Κύριε Φλεβάρη, να πάμε και εμείς σε μία τελευταία ερώτηση. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν την άλλη σας πτυχή, του καλλιτέχνη. Συμμετέχετε σε ένα θεατρικό δρόμενο που πρόκειται να γίνει τις προσεχείς ημέρες ως ηθοποιός. Πράγματι θέλω να πω ότι μια αξιόλογη προσπάθεια με κίνητρο την προβολή του εθελοντισμού και της αιμοδοσίας γίνεται και είναι σε εξέλιξη από τον Σύλλογο Αιμοδοτών της Ρόδου. Ξέρετε, εκατομμύρια ευρώ δίδονται από το κράτος σε τράπεζες αίματος Ελβετίας ή άλλων χωρών, όταν υπάρχουν ενεργοί πολίτες και οργανωμένοι σύλλογοι αιμοδοτών, όπως είναι αυτοί που υπάρχουν και στα νησιά μας, που με την προσφορά ζωής της αιμοδοσίας δίνουν ζωή στον συνάνθρωπο, που κάθε μέρα κάποιος από εμάς ή κάποιος που βρίσκεται κοντά σε εμάς έχει πολύ μεγάλη αίμα. Ο σύλλογος λοιπόν αυτός, ο Σύλλογος Αιμοδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ, έχει δημιουργήσει μια θεατρική ομάδα που δεν αρνήθηκα τη συμμετοχή μου, προκειμένου να παίξει ένα ωραίο έργο της Μέρη Σαϊβάζη Ζάγορα, που το έγραψε ειδικά για τους ομοαιμοδότες και ονομάζεται «Η Θερμόαιμη», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Τρέχα. Το έργο λοιπόν αυτό εμφανίζει διάφορα περιστατικά που βγάζουν πηγαίο γέλιο, είναι μια κωμωδία που διαδραματίζεται μέσα σε ένα κέντρο αιμοδοσίας, όπως σε μια σειρά συμπτώσεων και παρερμηνιών ο θεατής έχει την ευκαιρία να γελάσει, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσει την δύναμη της εθελοντικής αιμοδοσίας, και το έργο μέσα από τους διαλόγους τους τον καλεί να γίνει και αυτός αιμοδότης. Έτσι λοιπόν συμμετέχω, δόθηκαν δύο παραστάσεις σε ένα κατάμεστο δημοτικό θέατρο της Ρόδου στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, και τώρα θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος μετά την απέτηση του κοινού με 4 ακόμα παραστάσεις σε διάφορα σημεία της Ρόδου. Ωραία. Θα έχουμε στη συνέχεια και τον πρόεδρο των αιμοδοτών Ρόδου, τον κύριο Νικολάου, να μας πει για τις δράσεις του Συλλόγου. Ναι, στο οποίο να σας συγχαρητήρια, όπως και σε όλους τους αιμοδότες. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν, κύριε Φλεβάρη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Επίσης, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ωραία. Ήταν εξαιρετικές οι ερμηνείες και γι' αυτό και θα δοθεί και πάλι η παράσταση. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση. Έχουμε την Μπέγκη.
Πέγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι Νίκη, κυρίες και κύριοι, και να πούμε και καλή εβδομάδα. Να ξεφύγουμε λίγο από το πολιτικό κομμάτι και να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο. Πρέπει να πούμε ότι οι πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής Ακαδημίας του Παρισιού, της σημαντικότερης σχολής στη Γαλλία, βρέθηκαν σήμερα στη Ρόδο με σκοπό να μελετήσουν κτίρια του νησιού. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη φορά που έρχονται με πρωτοβουλία του Γαλλικού Προξενείου στη Ρόδο, αλλά και την προηγούμενη φορά με του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι Γάλλοι λοιπόν πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής Ακαδημίας του Παρισιού την προηγούμενη φορά είχαν επιλέξει κάποια κτίρια τα οποία μελέτησαν, κάποιες έκαναν και έκαναν μελέτες και προτάσεις για την Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, την πύλη της Αγίας Εκατερίνης, την Καστελανία και ένα μουσουλμανικό οίκημα. Αυτή τη φορά επέλεξαν τα παλαιά σφαγεία, αυτά δηλαδή όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι πρόσφυγες και οι παράτυποι μετανάστες. Μάλιστα είχαν συνάντηση και με τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, ο οποίος τους υποδέχτηκε και αμέσως μετά τους ξενάγησε και στο Εθνικό Θέατρο, με την ευκαιρία δηλαδή να δουν και το Εθνικό Θέατρο, το οποίο είναι ένα κτίριο το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, κοντεύει 10 χρόνια να είναι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και βεβαίως είναι μια καλή ευκαιρία για να το δείξουν, να ζητήσει την άποψη των επιστημόνων αυτών. Ο Δήμαρχος βέβαια τους ευχαρίστησε που επέλεξαν πάλι τη Ρόδο και αμέσως μετά τους έκανε κάποια δώρα συμβολικά στην γαλλική γλώσσα, τη ιστορία της Ρόδου από την περίοδο της Υποδοκρατίας 1309-1422 στα γαλλικά. Παρούσα ήταν και η πρόξενος της Γαλλίας στη Ρόδο, κυρία Λίκη Μοσχή, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της και τη χαρά της, αφού είναι για τρίτη φορά που φιλοξενούν που φιλοξενούνται εδώ στη Ρόδο πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής Ακαδημίας του Παρισιού. Είναι η σημαντικότερη σχολή της Γαλλίας και μια διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή, και είναι βεβαίως ενδιαφέρον το γεγονός το ότι επιλέγουν κάποια κτίρια με πολύ μεγάλη και ιστορική σημασία αυτής εδώ της περιοχής. Πρέπει να πούμε ότι θα περιμένουμε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις οποίες θα τις παρουσιάσουν μέσα στις επόμενες ημέρες σε μια ειδική εκδήλωση, ειδικά για κάποιο κτίριο. Αυτή τη φορά επέλεξαν τα σφαγεία. Νομίζω ότι θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον από αυτό. Γιατί είναι σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση, και βεβαίως θα είναι και στο πλαίσιο, συζήτησαν και με τον Δήμαρχο της Ρόδου, ο οποίος είναι και επικεφαλής των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, για την γενικότερη ανάπλαση αυτής της περιοχής που βρίσκεται εκεί. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη, ενδεχομένως πιο αισθητική θα έλεγα, παρέμβαση πάνω σε αυτό το θέμα, προτάσεις οι οποίες κατατίθενται. Παρόντες βέβαια ήταν και εκπρόσωποι από τους αρχιτέκτονες της περιοχής μας, εκπρόσωποι από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, που ούτως ή άλλως έχουν μια συνεργασία με τους πτυχιούχους. Είναι πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής Ακαδημίας που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και ήταν αρκετά άτομα τα οποία βρέθηκαν εδώ. Ωραία, Πέγγι, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Δεν στερείται κτίριων βέβαια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική Ρόδος, έτσι, οπότε είναι, βρήκαν και ένα πεδίο. Ένα μνημείο ολόκληρο. Ένα θησαυρό. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Νικολάου μήπως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις. Ωραία, να πάμε διαφημίσεις.